Φρεγάτα, ένα ζωνάρι. Πολύ ωραία. Εξού και Τριγύρης. Η πρώτη σειρά, η 31 κουπιά, ήταν οι Θρανίτες. Στη δεύτερη σειρά ήταν οι Ζυγίτες, γιατί τα θρανία τους ήταν πάνω στους ζυγούς του πλοίου και λοιπόν ήταν Ζυγίτες και κάτω-κάτω ήταν οι Θαλαμίτες. Ήταν το μόνο πλοίο που περιπολούσε και βορτάριζε μέσα στο Αιγαίο, ακόμα και στις Περσικές ακτές, χωρίς φόβο, γιατί ήταν αδύνατο να το συλλάβουν. Είναι έρωτας, είναι αγάπη για την ιστορία και για τη θάλασσα. Διαβάζω πάρα πολύ, μελετάω πάρα πολύ, μ' αρέσουν τα πλοία και ήθελα, σκέφτηκα και ήθελα να αναπαραστήσω πλοία, σταθμούς στην ιστορία της ναυσιπλοείας. Δηλαδή όχι μόνο τα γνώριμα τρικάταρτα πλοία που μας παρουσίαζαν τα πειρατικά, οι ταινίες του Hollywood κτλ. Αλλά να ανατρέξω σε πλοία όπως ήταν η ελληνική Τριήρης, τα ομηρικά πλοία, ο Βυζαντινός Δρόμονας, τα ρωμαϊκά και τα ελληνιστικά σκαριά, τα πλοία των ανακαλύψεων, τα πλοία των μεγάλων, με μεγάλες καινοτομίες όσον αφορά την κατασκευή τους, τα μεγέθη τους, τις δυνατότητές τους κτλ. Και πρώτα και πάνω απ' όλα είναι μικροναυπηγημένα σκαριά, δηλαδή είναι πλοία, δεν είναι κουκουλωμένα πλοία, είναι πλοία τα οποία έχουν ναυπηγηθεί με τους κανόνες της ναυπηγικής της κάθε περίοδους και με σεβασμό στις ναυπηγικές γραμμές και στην κουλτούρα του κάθε λαού. Είναι πλοία τα οποία έχουν ναυπηγηθεί με πρωτογενή υλικά, είναι εξοπλισμένοι και οι εσωτερικοί τους χώροι με οτιδήποτε περιείχε ένα πλοίο εκείνη την περίοδο, όλα τους τα υλικά είναι πρωτογενεία. Εδώ βλέπεις, κρατάω στο χέρι μου ένα σκοινί το οποίο αν είχαμε τη δυνατότητα να μυρίσουμε θα βλέπαμε ότι είναι πραγματικό σκοινί. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ξύλο, με λινάρι, με καραβόπανο, με μπρούτσο, με μέταλλο, με σίδερο, πρωτογενή, δηλαδή καθαρά πρωτογενή υλικά. Δρύ, καρυδιά, οξιά, μαόνι, τίκ, σκληρά ξύλα, δηλαδή δυσκολοδούλευτα ξύλα, τα οποία όμως δίνουν μια στιβαρότητα και μια λιθοφάνεια στο μοντέλο και εκτός όλων των άλλων είναι, τηρούμε τόσο πολύ τις ναυπηγικές γραμμές που όλα μα όλα είναι δοκιμασμένα και έχουν πλευστότητα. Είναι πραγματικά μικροναυπηγημένα μοντέλα ιστορικών πλοίων. Ξεκίνησα το 1991 μετά από μελέτη σχεδόν 5 ετών να πρωτοκατασκευάζω. Είναι περίπου 18 με 20 χρόνια δουλειάς. Τον πρώτο καιρό 15 με 20 ώρες την εβδομάδα. Αργότερα, δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια, 8 ώρα σχεδόν καθημερινά για να μπορέσω να ολοκληρώσω τη συλλογή. Είναι πολύ επίπονο, είναι πολύ χρονοβόρο γιατί κατασκευάζονται και τα εσωτερικά τους. Δηλαδή όταν ένα πλοίο, όπως αυτό που βλέπουμε πίσω μας ή όπως βλέπουμε το γαλλιόνι απέναντί μας, είναι ένα πλοίο που μπορεί να περιέχει μέσα 200, 300 και 400 βαρέλια δουλεμένα, γεμάτη με άμμο ή με τις πέτρες ή με τα υλικά που έπρεπε να έχουν εκείνη την εποχή, ξύλα, εμπορεύματα, τις εξοπλισμένες καμπίνες των καπεταναίων, τα μπρούτζινα κανόνια, χιτά ή δουλεμένα στον τόρνο κάποιες φορές. Είναι πολύ χρονοβόρα εργασία. Πολύ χρονοβόρα εργασία και επιπονή. Να φανταστείς ότι όλη η συλλογή η οποία αριθμεί ας πούμε σε 17 σκάφη σήμερα είναι αποτέλεσμα σχεδόν 20 ετών δουλειάς. Στόχος μου είναι να μεγαλώσω την έκθεση, να μεγαλώσω τη συλλογή, να ασχοληθώ, γιατί τώρα έχω ασχοληθεί κυρίως με αρχαιοελληνικά σκαριά και με πλοία της λεκάνης της Μεσογείου κυρίως ή με ευρωπαϊκά σκαριά. Θέλω να ασχοληθώ και με πλοία των Ασιατικών, της Κορέας, της Κίνας, της Ιαπωνίας, πλοία της ανατολικής κουλτούρας δηλαδή, ώστε η συλλογή να μεγαλώσει, να επεκταθεί και όταν μπορούμε να κάνουμε εκθέσεις να μιλάμε πλέον για παγκόσμια ναυτική ιστορία.
Μάχο, είναι όλοι, λέει τέλος.